Η συγκομιδή του ακτινιδίου στον κάμπο του Νέστου ολοκληρώθηκε και τα αποτελέσματα είναι τόσο καλά όσο αναμενόταν. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εξαιρετική. Οι κλιματολογικές συνθήκες στον καιρό της συγκομιδής επίσης καλές, ενώ όσο η αυξημένη ζήτηση διαμορφώνει τις τιμές σε πολύ καλά επίπεδα για τους παραγωγούς. Το ελληνικό ακτινίδιο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αγοράς του κόσμου και λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε βιταμίνη C, εν μέσω πανδημίας και λόγω της κάθετης πτώσης της παραγωγής στην Ιταλία, λόγω της ασθένειας μόρια που κυριολεκτικά σκοτώνει το ιταλικό ακτινίδιο. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ομάδας παραγωγών Αγίας Μανίκος Εμμανουηλίδης, οι παραγωγοί έχουν κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένοι. Η παραγωγή τελείωσε ομαλά, πολύ καλά. Ήταν καλές οι καιρικές συνθήκες. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε, κύριε Σπιτσέρη, είναι ότι είμαστε λίγο πιο κάτω από πέρυσι στα κιλά. Κατά άλλα, ποιοτικά είναι πάρα πολύ καλή και όσο για τις τιμές, πραγματικά είναι καλύτερες από πέρυσι. Υπάρχει μια μεγάλη κατανάλωση που έχει κάνει την πανδημία λόγω βιταμίνες C που έχουν, ξέρω εγώ, που λένε τα πράγματα. Πράγματι, υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά. Και αυτό είναι καλό για μας. Το μοναδικό πρόβλημα, επεσήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νέστου, Σάββας Αργυράκης, είναι η μειωμένη παραγωγή λόγω των χαλαζοπτώσεων των προηγούμενων ετών. Η χρονιά ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς όσο αφορά την τιμή του ακτινιδίου για φέτος. Ήδη πέρυσι προερχόμαστε από μια πάρα πολύ καλή χρονιά από άποψη τιμής και φέτος ξεκίνησε με καλύτερη προοπτική. Αυτό που δεν ήταν θετικό για τον κάμπο του Νέστου ήταν η απώλεια παραγωγής που είχαμε φέτος και η μειωμένη παραγωγή των ακτινιδίων λόγω των περσινών χαλαζοπτώσεων που είχαμε δύο φορές χαλαζοπτώσει στον κάμπο του Νέστου. Είχε η χαλαζόπτωση, δηλαδή η σφοδρή χαλαζόπτωση, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής. Ήταν κάτι που το περιμέναμε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που είναι τα κτήματά μας μετά από χαλαζόπτωση. Φαινόταν από την αρχή της χρονιάς ότι υπάρχει ακαρπία και έτσι ήταν αναμενόμενο. Αλλά ποσοστιαία, τι μπορούμε να πούμε δηλαδή? Πόσο μειωσμένη είναι η παραγωγή σχέση με πέρυσι? Είναι ανάλογα την περιοχή και τη σφοδρότητα που είχε πληγεί η κάθε περιοχή από το χαλάζι. Ξεκινάει από 20% και φτάνει μέχρι και 40% η μείωση της παραγωγής ανάλογα την περιοχή που ήταν τα κτήματα. Το ζητούμενο πλέον για τους καλλιεργητές ακτινιδίου είναι το άλμα στο μέλλον σε δύο επίπεδα, μέσω της αύξησης των ψυκτικών θαλάμων και την αποθήκευση του προϊόντος και παράλληλα μέσω της συντονισμένης δράσης προκειμένου το ελληνικό ακτινίδιο να σκευάζεται και να εμπορεύεται ως ελληνικό προϊόν και να μην πουλιέται σε τιμές ευκαιρίας. Σίγουρα η παραγωγή θα ανεβεί και καλό είναι αυτό να ανεβεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσο και να βάλουν στρέμματα στην Ελλάδα θα είναι καλό. Το μόνο πρόβλημα που είναι η ψυχική θάλαμη. Χώρους για να τους συγκεντρώνουμε. Εκεί είναι το πρόβλημά μας. Εκεί πονάμε. Δεν έχουμε χώρους να τα βάλουμε μέσα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε, είπε η πολιτεία, να μας βοηθήσει οικολογικά να δούμε τι θα γίνει. Σωστά τοποθετηθήκατε, κύριε Σπιτσέρη. Η αύξηση της τιμής προέρχεται από διάφορους λόγους. Η αύξηση της τιμής του ακτινιδίου, του πράσινου ακτινιδίου, ανεβαίνει εδώ στην Ελλάδα επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση λόγω της μειωμένης παραγωγής πράσινου ακτινιδίου της γειτόνας χώρας. Από εκεί και πέρα, όσο για τις υποδομές, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Όσες φυτείες γίνονται, πρέπει παράλληλα να γίνονται και επενδύσεις για υποδομές, για ψυκτικούς θαλάμους και μηχανολογικό εξοπλισμό. Είναι αυτή τη στιγμή, έρχεται σε αντιδιαστολή το σύνολο των φυτεύσεων, το μέγεθος των φυτεύσεων που γίνεται κάθε χρόνο με τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι πολύ μικρές. Πρέπει να δοθούν, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στο Υπουργείο, έχουμε βρεθεί με ανθρώπους που είναι σε θέσεις κλειδιά και μπορούν οι ίδιοι να πάρουν αποφάσεις και να τα κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα ως προς τις επενδύσεις από συλλογικούς φορείς, από συνεδρισμούς και ομάδες παραγωγών, καθώς και από ιδιώτες, να γίνουν επενδύσεις ώστε να μπορούν να αποθηκεύονται τα φρούτα, να εμπορεύονται τα φρούτα
οι ομάδες παραγωγών και οι συνεταιρισμοί, η υπεραξία όλη να μένει στην περιοχή και στην τοπική κοινωνία, γιατί σε αυτούς τους συνεταιρισμούς και στα συσκευαστήρια δουλεύουν άνθρωποι από εδώ από την τοπική οικονομία, τοπική κοινωνία, και έτσι ανεβαίνει η τοπική οικονομία. Να φέρουμε ένα ξένο εισόδημα στη χώρα μας και να διασφαλίσουμε το προϊόν μας και να πωλείται ως ελληνικό. Πολύ καλά τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στον κάμπο του Νέστου, αλλά και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Ισπανοί έμποροι, Ιταλοί, Αλβανοί και από άλλες χώρες. Πολύ καλά κάνουν τη δουλειά τους. Καταλαβαίνουμε τους παραγωγούς που θέλουν να δώσουν το προϊόν τους και να πληρωθούν γρήγορα. Γιατί θέλουν να καλύψουν δικές τους ανάγκες, αλλά αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και να κοιτάμε μακροσκοπικά είναι τα ακτινίδια να πουλούνται ως ελληνικά και να παίρνουμε υπεραξία ως χώρα και ως τοπικές κοινωνίες.